με πρόσχημα ότι του έπεσαν ρούχα, πετσέτε ή μπάλε σε μπαλκόνια. Ένα 18χρονο κατηγορείται ότι έμπαινε σε διαμερίσματα, κλέβοντα από του ανυποψία του ενίκου του ό,τι πολύτιμο έβρισκε. Με αυτή τη μέθοδο, όπω επίση τελώντα διαρρήξει, φέρεται να διέπραξε 17 κλοπέ κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο σε διάφορε περιοχέ τη Θεσσαλονίκη, με τη λέω να περιλαμβάνει χρήματα, τιμαλφή και κοσμήματα συνολική αξία 20.000. Ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση τη αστυνομία, ο 18χρονο κρατείται ήδη προσωρινά σε κατάστημα κράτηση νέων για κλοπέ και ληστεία που φέρεται να τέλεσε κατά το παρελθόν. Όπω αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο νεαρό πουλούσε τα κλοπημαία σε ένα χειροδανιστήριο τη Θεσσαλονίκη και για αυτόν τον λόγο σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο του 32χρονου ιδιοκτήτη του και τη 21 ετών υπαλλήλου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.